Η επίτευξη βιώσιμης λύσης παραμένει κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρνησης, επανέλαβε σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος αύριο πραγματοποιεί νέα συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, με τον οποίο θα συνεχιστεί διασταυρούμενη διαπραγμάτευση επί των πτυχών της διακυβέρνησης και της Ιθαγένειας. Σήμερα, μετά από 14 συναντήσεις με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Μουσταφά Κιντζή, μπορώ να σας πω πως δεν εγκαταλείπω την ελπίδα. Δεν νοείται να λειτουργήσει λύση, υπέδειξε, που να μην είναι αποδεκτή με πλήρη σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν είναι ο όποιος ηγέτης που θα υπογράψει την λύση, αλλά ο λαός θα αποφασίσει αν θα την αποδεχτεί ή θα την απορρίψει. Γι' αυτό και κάνω θερμή έκκληση και προς τις πολιτικές δυνάμεις και προς όλους να μην βιάζονται για να αποκρίνουν τι είναι αυτό που θα έρθει, τι είναι αυτό που θα προβλέπει η λύση, ώστε αν να είναι παρόντες και διαπραγματεύονται. Ιδιαίτερη έκκληση απίφθινε ο πρόεδρος στους πολίτες με αφορμή τα τελευταία έκτροπα κατά Τουρκοκυπρίων. Κάθε μορφή χουλικανισμού ή εν ονόματι της πατρίδας συμπεριφορά, όπως η ανάλογη των τελευταίων δυστυχώς επεισοδίων, τους μόνους που υπηρετεί είναι την Τουρκία. Τις εξέλιξεις στο Κυπριακό σχολίασαν Δυσί και Ακέλ. Θέλουμε πραγματικά να επανενώσουμε τον τόπο μας. Πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι να παραμείνουμε σταθεροί στις αρχές μας. Το κυπριακό πρόβλημα είναι μια ανοιχτή πληγή στο σώμα της πατρίδας μας. Η κατοχή είναι βραδιφλεγής βόμβα τοποθετημένη στα θεμέλια της πατρίδας μας. Στρατιωτική παρουσία της Τουρκίας στο νησί μας αποτελεί μόνιμη απειλή. Σημαντική κρίνεται την προσεχή Τετάρτη συνάντηση Αναστασιάδη Ακιντζή, κατά την οποία αναμένεται να συζητηθεί το περιουσιακό.